Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Ιταλίας, η οποία δείχνει να ξαναχτίζει τις γέφυρες με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Λίγες ώρες μετά τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν η σειρά του Γερμανού Προέδρου να δεχθεί το καλωσόρισμα του Ιταλού Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε. Η παρουσία Στάινμαϊερ στη Ρώμη σηματοδοτεί εκτός των άλλων και την προσέγγιση της Ιταλίας με τη Γερμανία στο θέμα των μεταναστών. Μετά τις σκληροπυρηνικές διακηρύξεις του πρώην κυβερνητικού εταίρου και υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνη, Ρώμη και Βερολίνο συμφωνούν στο ότι το μεταναστευτικό ζήτημα θα διευθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ειλικρινή συζήτηση και κυρίως αμοιβαίες παραχωρήσεις. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για τις χώρες που αισθάνονται την κοινή ευθύνη να αντιμετωπίσουν ένα παγκόσμιο φαινόμενο όπως η μετανάστευση να βρουν λύσεις με την ελπίδα ότι θα γίνουν αποδεκτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λύσεις οι οποίες όμως θα δημιουργούν και αυτόματους μηχανισμούς για την ανακατανομή των μεταναστών και τον επαναπατρισμό τους με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Ο Γερμανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ξεχωριστή και έντονη σχέση της χώρας του με την Ιταλία, τονίζοντας ότι οι αμφότερες οι χώρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Βήμα μπροστά, το οποίο ο Ιταλός ομολογός του Σέρτζιο Ματαρέλα χαιρέτησε, αποτελεί η διοργάνωση τον επόμενο μήνα στο Βερολίνο της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής για τη Λιβύη. Η διάσκεψη θα επιχειρήσει να συγκεράσει τις απόψεις της Γαλλίας και της Ιταλίας για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός και τη σταθερότητα στη βορειοαφρικανική χώρα.